Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Λοιπόν, σήμερα στα χέρια μου έχω ένα αρκετά οικονομικό smartphone από τη Xiaomi. Για την ακρίβεια έχω το Redmi 6. Πάμε κατευθείαν να περάσουμε στη συσκευή μας. Με το που το πιάνουμε στα χέρια μας καταλαβαίνουμε την πλαστική κατασκευή. Παρόλα αυτά είναι αρκετά στιβαρό και τα κουμπιά που έχει στο πλάι είναι αρκετά κλίκι, οπότε δεν είχα κάποιο παράπονο από αυτό. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζουμε είναι η οθόνη των 5,45 ιντσών με αναλογίες 18:9 και ανάλυση 1440x720. Έχουμε ένα απλό HD IPS panel, δεν έχουμε δηλαδή κάποιο Full HD, με χρώματα και φωτεινότητα που είναι απλά OK. Μην περιμένετε κάτι το ιδιαίτερο. Ακόμα στο μπροστά μέρος θα δούμε και μια κάμερα πολύ τυπική 5 MP για selfie. Πάλι σε συνθήκες καλού φωτισμού θα βγάλει απλά μέτριες φωτογραφίες. Τώρα, από πίσω θα δούμε διπλό setup με κάμερες 12 και 5 MP. Ισχύουν ό,τι είπα και για την μπροστινή κάμερα. Ακόμα θα βρούμε έναν αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχει αρκετά καλή ακρίβεια και αρκετά καλή ταχύτητα για τα χρήματα που δώσαμε. Στην αγορά υπάρχουν αρκετά πιο γρήγοροι αισθητήρες, παρόλα αυτά δεν είναι τόσο αργός ο συγκεκριμένος. Στο κάτω μέρος θα βρούμε και ένα ηχείο πολύ τυπικών επιδόσεων. Τέλος, όπως βλέπετε τώρα κι εσείς με το αυτοκόλλητο που έχει κολλημένο στην πλάτη, έχει το συγκεκριμένο τηλέφωνο 2 tray slot. Το ένα παίρνει μία nano SIM και το δεύτερο παίρνει μία micro SD κάρτα μέχρι 256GB και μία ακόμα nano SIM. Οπότε στο συγκεκριμένο τηλέφωνο μπορούμε να έχουμε και 2 SIM και micro SD έτσι ώστε να μπορούμε να αυξήσουμε τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης. Ας περάσουμε και στις υποδοχές που έχει το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Στο πάνω μέρος θα δούμε ότι έχει υποδοχή για ακουστικά 3,5 χιλιοστών, οπότε όσοι χρησιμοποιείτε ακουστικά δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα με το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Και στο κάτω μέρος θα δούμε την micro USB υποδοχή που θα προτιμούσαμε να έχει μια Type-C έτσι ώστε να μπορούμε να βάζουμε το καλώδιο ευκολότερα και από τις δύο πλευρές. Αφού είδαμε λίγο περιμετρικά το τηλέφωνο μας, μπορούμε να περάσουμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο έχει ένα οκταπύρνο chip από τη MediaTek, τον Helio P22. Μιλάμε για ένα chip περίπου ικανοτήτων σαν τον Snapdragon 625. Αυτή τη στιγμή βλέπετε και το AnTuTu που έβγαλε το συγκεκριμένο τηλέφωνο, όπως και το score που έβγαλε στο Geekbench. Γενικότερα μιλάμε για ένα low mid-range chip. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Στα χέρια μου έχω την έκδοση με τα 3GB RAM και 32GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Υπάρχει και μια δεύτερη έκδοση με την ίδια RAM αλλά με 64GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης, που παρόλα αυτά εφόσον παίρνει micro SD κάρτα δεν βρίσκω το λόγο να πάρει κάποιος την 64. Το τηλέφωνο το έχω και το χρησιμοποιώ περίπου 10 μέρες. Για απλή τυπική χρήση, δηλαδή λίγο Facebook, YouTube, κανένα ελαφρύ παιχνίδι, δεν είχα κάποιο παράπονο από τη συγκεκριμένη συσκευή. Και με την μπαταρία των 3.000 mAh έβγαζε άνετα μία ημέρα χρήσης. Το παραπονάκι που έχω είναι ότι η Xiaomi μέσα στη συσκευασία είχε ένα φορτιστή 5V 1A μόνο. Θα προτιμούσα τουλάχιστον να έχει 2A έτσι ώστε να φορτίζει λίγο πιο γρήγορα η συσκευή μου. Γενικά μιλάμε για ένα πολύ τυπικό τηλέφωνο που απευθύνεται σε άτομα με πολύ σφιχτό budget. Το συγκεκριμένο εγώ το αγόρασα 100 ευρώ σε προσφορά που έπαιζε. Για τα 100 ευρώ είναι μια χαρά τηλέφωνο. Δεν πρόκειται να βρείτε κάτι καλύτερο στα 100 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, η τιμή του είναι στα 120 ευρώ. Για 120 ευρώ, εγώ πιστεύω ότι δεν αξίζει να προβείτε σε αγορά του συγκεκριμένου τηλεφώνου. Καλύτερα να κοιτάξετε το Nubia Mi 2 που είχε γίνει και review παλιότερα στο κανάλι, που αυτή τη στιγμή παίζει στα 130 ευρώ και μιλάμε για ένα πολύ ανώτερο τηλέφωνο στα πάντα. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν το τηλέφωνο από τη Xiaomi, το Redmi 6, άλλο ένα τηλέφωνο στο στρατόπεδο τη Xiaomi. Αν η τιμή του παίζει το κατοστάρικο, σίγουρα θα πρέπει να το κοιτάξετε. Αυτό ήταν το βίντεο για αυτή την εβδομάδα. Αν δεν σας άρεσε, κάντε dislike. Αν σας άρεσε όμως, κάντε like και εγγραφή πατώντας το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!